όπως σε κάθε προσπάθεια των σωματείων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το επαγγελματικό επιμελητήριο είναι δίπλα τους, σε κάθε αίτημα, σε κάθε αγώνα, έτσι και σήμερα είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ για μια προσπάθεια, η οποία είναι προσπάθεια 5 ετών. 5 ετών προσπάθεια, η οποία έγινε νόμος πριν από ένα χρόνο και που έλεγε με μια κουβέντα ότι τα προβλήματα μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και εταιριών δεν λύνονται στα δικαστήρια. Φτιάχτηκε ένας νόμος που να μην χρειάζεται κανένας να πάει στα δικαστήρια και να είναι ξεκάθαρο πότε πληρώνεται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αν λυθεί η σύμβασή του. Υπήρξε όμως δυστυχώς μόνο μια εταιρεία στο σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών που στη σύμβασή της δεν προβλέπει όσα ακριβώς λέει ο νόμος, αλλά προσπαθεί να το παρακάμψει, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη φιλοσοφία του νόμου και οδηγώντας στο μέλλον δεδομένα τους συναδέλφους μου να χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους, ώστε και αυτή η σύμβαση να αποτυπώνει ακριβώς όχι μόνο το γράμμα, αλλά τη φιλοσοφία και το πνεύμα του νομοθέτη που ομόφωνα στήριξε όλη η αγορά και το ελληνικό κοινοβούλιο. Είμαστε σήμερα εδώ, το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, για να στηρίξει τους αγώνες των Συλλόγων των Διαμεσολαβούντων απέναντι σε μια πράξη η οποία μειώνει την αξιοπρέπειά μας και μειώνει το θεσμό. Είναι δεδομένο ότι οι νόμοι οφείλουν να τους υπερασπίζονται και να υπακούν σε αυτούς τόσο οι διαμεσολαβούντες όσο και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ένας νόμος πέρασε από τη Βουλή με ομόφωνη απόφαση, με τη συμφωνία όλων των μερών και απαιτούμε και είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΝΕΝ θα πάρει πίσω ένα άρθρο το οποίο μειώνει την αξία του διαμεσολαβητή. Θέλω να σας πω ότι το ΕΑ, το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, δεν θα σταματήσει τον αγώνα του μέχρι να δικαιωθεί κάτι το οποίο είναι νόμιμο και το οποίο οφείλει η ασφαλιστική εταιρεία που καταπατά άμεσα να το πάρει πίσω. Η σημερινή συγκέντρωση αποδεικνύει ότι η διαμεσολάβηση είναι ενωμένη και μπορεί να καταφέρει μέσα από τους αγώνες της να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά της.